Πρώτος αγώνας για το πρωτάθλημα GP3 της F1 Action στην Ισπανία και στην πίστα της Βαρκελόνης. Μία πίστα που χρησιμοποιούν και ομάδες της Φόρμουλα 1 κατά την περίοδο των χειμερινών δοκιμών τους, γεγονός που δείχνει πόσο απαιτητική είναι τόσο για τα ελαστικά όσο και για το στήσιμο του μονοθεσίου. Βρισκόμαστε on board με τον Δημήτρη Δελιγιάννη, οδηγό της ομάδας Pinta Racing Team, και διασχίζουμε την ευθεία κίνηση τερματισμού. Πλησιάζουμε στα φρένα της K1, τα οποία είναι ιδιαίτερα απαιτητικά, όπου πρέπει να πας αρκετά βαθιά, να μείνεις κοντά στο δεξί άπεξ, επίθεση στο αριστερό και κατόπιν να φέρουμε σε τέτοια θέση το μονοθέσιο ώστε να πάρει τη δεξιά ανηφορική παρατεταμένη στροφή που φορτίζει αφόρητα τον μπροστά αριστερό ελαστικό. Κάτω από τη γέφυρα βρίσκεται η δεξιά στροφή στην οποία πάλι θέλουμε να μείνουμε κοντά στο άπεξ, ώστε στην έξοδο να πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στον γκάζ. Λίγο παιχνίδι με το τιμόνι από τον Δελιγιάννη και απαιτητικά φρένα για την αριστερή κατηφορική. Βλέπετε πως παίζει εδώ λίγο με το πίσω μέρος του μονοθεσίου ο Δελιγιάννης, κατάφερε να το συγκρατήσει άψογα και συνεχίζει για το αριστερό ανηφορικό S. Κοντά από τα κέρμπ, πολύ επιθετικό πέρασμα εδώ από τον Δελιγιάννη και ακολουθεί η δεξιά ανηφορική. Λίγο lift and coast και τέρμα στο γκάζ να ξακρίσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε, όπως εδώ που πέρασε πάνω από τον κέρμπ, και βγαίνουμε στην πίσω ευθεία που ολοκληρώνεται και το δεύτερο σέκτορ. Φρένα. Κλειστή αριστερή, δείτε πόσο ανάποδα γυρίζουν τα χέρια μέσα στο μονοθέσιο. Πέρασμα πάνω από το κέρμπ, δεξιά ανηφορική με υπομονή, δευτέρα σχέση στο κυβότιο και υπομονή στην επιτάχυνση για να ακολουθήσει μια σχετικά γρήγορη δεξιά, η οποία μας οδηγεί στο τελευταίο αργό και κρίσιμο S, όπου όσο πιο επιθετικά περάσεις και ισορροπημένα από εδώ, θα κερδίσεις χρόνο. Κοντά με τέρμα γκάζ στο δεξί άπεξ και βγαίνουμε στην ευθεία κίνηση τερματισμού, για να ολοκληρωθεί έτσι ένας γύρος στην πίστα της Ισπανίας και στη Βαρκελόνη.